Στο βίντεο αυτό θα περιγράψουμε τη διαδικασία ρύθμισης port forwarding στο Huawei ONT router. Για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του router, θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυό μας είτε μέσω καλωδίου Ethernet είτε μέσω Wi-Fi. Αφού ανοίξουμε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μεταβαίνουμε στη διεύθυνση 192.168.10.254. Τα στοιχεία username και password που θα χρειαστούμε βρίσκονται στην ετικέτα στο πίσω μέρος του router. Κατά την πρώτη σύνδεση, θα εμφανιστεί ένας οδηγός γρήγορης εκκίνησης, στον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τα στοιχεία του ασύρματού μας δικτύου, όπως και τον κωδικό πρόσβασης στο περιβάλλον διαχείρισης του router. Εάν δεν επιθυμούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή, πατάμε Exit. Εάν δεν είναι η πρώτη φορά που μεταβαίνουμε στο περιβάλλον διαχείρισης, θα πρέπει να συνδεθούμε με τον κωδικό που ορίσαμε, εάν τον έχουμε αλλάξει. Στο Home Page επιλέγουμε το Advanced. Ακολούθως, επιλέγουμε Forward Rules και έπειτα το IPv4 Port Mapping. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο Forward Rule, πατάμε New και συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία. Στο Type, επιλέγουμε User Defined για να μπορέσουμε να ορίσουμε τα ports που θέλουμε. Στο πεδίο Mapping Name, δίνουμε ένα όνομα στο rule μας. Στο πεδίο Internal Host, συμπληρώνουμε το Local IP Address της συσκευής που αφορά το Port Forwarding. Εάν δεν έχουμε ορίσει στατικό IP στη συσκευή μας, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο Select, όπου εμφανίζονται οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο router και από τη λίστα επιλέγουμε τη συσκευή στην οποία θέλουμε να κάνουμε Port Forwarding. Πατάμε Add. Στο πεδίο Protocol επιλέγουμε TCP ή UDP ή και τα δύο, αναλόγως του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιεί η συσκευή για την οποία κάνουμε Port Forwarding. Στο Internal Port Number και External Port Number ορίζουμε τη θύρα ή το εύρος των θυρών που θέλουμε να ανοίξουμε. Αν επιθυμούμε να ανοίξουμε περισσότερα ports για τη συγκεκριμένη συσκευή, πατάμε ξανά το Add και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Πατάμε Apply για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις μας. Για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Για πληροφορίες, προσφορές και τεχνική υποστήριξη, ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter ή καλέστε το κέντρο επαφής πελάτη 132.